σημαντικό και ιδιαίτερο υπό την έννοια ότι μιλάμε για μια στρατηγική συνεργασία που έρχεται να συνεισφέρει σε πολλά επίπεδα και κυρίαρχα στην υγεία. Είναι μαζί μας η Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Τα είπαμε και το μεσημέρι, αλλά βλέποντας και αυτά που παρουσιάστηκαν σήμερα σε αυτή την ανακοίνωση της συνεργασίας που είχαμε προειδεάσει τον κόσμο, καταδεικνύεται ότι μιλάμε για ένα κέντρο υγειονομικής αναφοράς πλέον για τη Μεσσηνία, με πάρα πολλές προεκτάσεις. Έχουμε ακούσει κατά διαστήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο σύστημα υγείας αυτές τις επισημάνσεις για το να γίνει είτε η Καλαμάτα, είτε τέλος πάντων σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια Πελοποννήσου, κάποιο νοσοκομείο, κέντρο αναφοράς. Ήταν όραμα αρκετών. Βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας και είναι πάρα πολύ σημαντικό που έρχεται ο ιδιωτικός τομέας με αυτές τις επενδύσεις, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα που θα διατεθούν σε αυτήν την κατεύθυνση, να κάνει ό,τι δεν έχει γίνει. Στο βαθμό που δεν έχει γίνει, γιατί τα προβλήματα είναι διαχρονικά πάρα πολλά στο ΕΣΥ, στο χώρο της υγείας. Έχουμε δει και το έχουμε και ως προσωπικό παράδειγμα ή από δικούς μας ανθρώπους ή και οι ίδιοι ενδεχομένως αν το θέλεις, πάρα πολύ κόσμο, πολλά χρόνια τώρα, για μια σειρά από επεμβάσεις, για μια σειρά από καταστάσεις στην υγεία του, να χρειάζεται να ταξιδεύει κυρίως στην Αθήνα, σε μεγάλα νοσοκομεία, δημόσια αλλά και ιδιωτικά, γιατί είναι μια σειρά από επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν στην πόλη της Καλαμάτας και όλο αυτό προσδίδει στην περιοχή. Καταρχάς, το σημειώνουμε ότι αυτό θα γίνεται στην πόλη της Καλαμάτας. Ακριβώς. Θα είναι ένα κέντρο, ένα νοσοκομείο, μια πρότυπη κλινική, 24 ώρη, 365 μέρες το χρόνο. Και αυτό προσδίδει αρκετά ότι ακόμα και η διαχείριση του επίγοντος περιστατικού θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, που νομίζω ότι αναβαθμίζει κατά πολύ γενικά, όχι μόνο τη Μεσσηνία, γενικά και την Πελοπόννησο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για όλο αυτό. Όχι μόνο για το τι θα παρέχεται. Είναι 5 εκατομμύρια ευρώ αυτό το ύψος τεράστιο της συγκεκριμένης επένδυσης. Σε πρόσφαση, έτσι. Άρα θα δούμε και εξοπλισμό και περισσότερες ειδικότητες και γιατρούς και επεμβάσεις που θα γίνονται και θα διορθώνονται και αρκετές καταστάσεις στην υγεία ασθενών. Είναι μείζονος σημασίας όλο αυτό και προσδίδει μια και μιλάγαμε για τα ωφέλη. Όχι μόνο σαν γεγονός είναι σημαντικό, ξέρεις ότι θα έχεις κάπου να απευθυνθείς σε μια έκτακτη περίπτωση ή σε οτιδήποτε ώστε να μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Προσδίδει στην περιοχή πολυπίκυλα, πέρα από τις θέσεις εργασίας, στο ότι θα έρχονται από όμορους νομούς, στο ότι δεν θα φεύγουν και πάνω απ' όλα, μια και μιλάμε για τον τουρισμό, που είναι η βαριά υποτίθεται βιομηχανία της χώρας και είδαμε ότι είναι ένα πραγματικά ευπαθές προϊόν ο τουρισμός, το ζήσαμε στην περίοδο της πανδημίας. Θα υπάρχει δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους, το έχουμε δει και στην Ανατολική Πηλία και ήταν και, αν το θέλεις, και σοκαριστική και η παραδοχή στον κύριο Χαρίτση στην ερώτησή του του Υπουργού ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο κομμάτι της περιοχής. Έχουμε εκεί την Κώστα Ναβαρίνο, έχουμε γενικά μια δυναμική και στην Πηλία αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσσηνία που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται πράγματα. Να ξέρει ο άλλος ότι θα έρθω στο νομό και δεν θα κινδυνεύω, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορώ κάπου να απευθυνθώ και είναι σημαντικό και σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ κρατάω μια στρατηγική συνεργασία που για να φτάσει στο σημείο να αναπτυχθεί χρειάζεται να έχει ένα καλό brand. Και σίγουρα το brand είναι η Μεσσηνία, σίγουρα το brand είναι η Πελοπόννησο, σίγουρα το brand είναι η περιοχή. Αλλά πολύ δε περισσότερο είναι και το brand του City Hospital, γιατί μια σειρά από άνθρωποι ήταν σε αυτή τη διαδικασία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μην ξεχνάμε την παρουσία του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Διάπλαση. Μην ξεχνάμε όλα αυτά που έδωσε στο City Hospital με τους κύριους Γιάννη Τασιόπουλο, Γιώργο Τασιόπουλο, τον Βασίλη τον Τζορτζάκη, επιστημονικά υπεύθυνος, και όλοι αυτοί έχουν προσφέρει τον εαυτό τους σε μια κοινή υπηρεσία για την προσφορά στον τόπο. Που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τους βλέπουμε εδώ στην φωτογραφία. Ήταν και ο Δήμαρχος Καλαμάτας σήμερα εκεί. Και νομίζω ότι δημιουργείται ένας πολύ ισχυρός πόλος που έρχεται να κουμπώσει μαζί με το δημόσιο σύστημα υγείας, όποιο δημόσιο σύστημα υγείας έχουμε, σε τέτοιο βαθμό ικανοποιητικό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι θα υπάρχουν και αυτές οι συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία που θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Μια συνεργασία. Νομίζω ότι αυτό το θέμα της πρόσβασης είναι το πιο σημαντικό. Και με τα νοσοκομεία, που όπως λες, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γενικά των μονάδων του ομίλου. Άρα, μιλάμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επένδυση. Μιλάμε για μια συνθήκη που θα βελτιώσει την καθημερινότητα,
των μόνιμων κατοίκων και θα δώσει και τη δυνατότητα στον όποιο επισκέπτη γενικότερα του νομού να έχει μια ασφάλεια. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ εκείνοι, μας το λένε οι άνθρωποι του τουρισμού, οι οποίοι, γιατί το έχουμε δει, δεν θα το συνδέσω τώρα με τον ιατρικό τουρισμό, αλλά έχουμε δει να μας λένε τι κοιτάζεις για να πας κάπου διακοπές, ειδικά σε μια ηλικία ή αν έχεις κάποια συγκεκριμένα προβλήματα ή αν έχεις μικρά παιδιά ενδεχομένως, πώς θα είναι το κομμάτι της υγείας, αν θα είσαι ασφαλής και μια σειρά από πράγματα σε σχέση με την προσβασιμότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επομένως, μιλάμε για μια σπουδαία επένδυση, μιλάμε για κάτι πολύ μεγάλο που γίνεται στο νομό Μεσσηνίας και κράτα και ότι θα βοηθήσει και τους όμορους νομούς και την ευρύτερη περιοχή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μιλάμε ώρες γιατί θα τα δουν και στο διαδικτυακό μας τόπο έτσι με λεπτομέρειες και για τις ειδικότητες και για όλα όσα θα παρέχονται και σίγουρα θα κάνουμε και άλλα ρεπορτάζ.